Λέτε ότι ο Χριστό είναι η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Αυτή είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματο και είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά η βίβλο έχει καταγράψει επίση τα λόγια κάποιων σπουδαίων ειδημόνων τη Εκκλησία και αποστόλων του κυρίου Ιησού. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά που εξέφρασαν λόγο του Θεού. Αν αυτά που λένε μπορούν να θεωρηθούν λόγο του Θεού, τότε δεν είναι και αυτά η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των λόγων εκείνων και των λόγων του κυρίου Ιησού. Όλα θεωρούνται λόγος του Θεού. Γιατί δεν θεωρούνται και αυτά η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Σωστά. Πολλοί ερμηνευτέ και οι δήμονε τη Εκκλησία έχουν δικά του γραπτά. Που είναι πολύ ακριβοί και έχουν εγκομιαστεί από Αγίου ανά του αιώνε. Αμήν. Εγκρίνουμε πέρα για πέρα αυτού του ειδήμονε τη Εκκλησία και του ερμηνευτέ. Αμήν. Το μεγαλύτερο μέρο των γραπτών του είναι πολύ πιο εκτεταμένο από τι επιστολέ των Αποστόλων. Αμήν. Και μα έχουν ωφελήσει πολύ. Όπω το βλέπω εγώ, κατέχουν την ίδια θέση με αυτή των Αποστόλων του κυρίου Ιησού. Αμήν. Άρα δεν είναι και αυτή η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε από αυτό. Άρα <συμπέρασμα> 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 πρέπει, <συμπέρασμα> πρέπει <συμπέρασμα> να βγάλουμε. <συμπέρασμα> ναι. Αν οι πιστοί μπορούν να <συμπέρασμα> αναγνωρίσουν πραγματικά <συμπέρασ ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτό είναι πραγματικά πολύτιμο και δείχνει ότι έχουν πραγματική γνώση της υπόστασης του Χριστού. Μόνο τέτοιο άνθρωπος μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζει πραγματικά το Θεό. Ο Χριστός είναι ο πρακτικός Θεός ενσαρκωμένος. Μόνο όσοι αναγνωρίζουν το Χριστό και μπορούν να τον υπακούσουν πραγματικά γνωρίζουν το Θεό. Γιατί η αλήθεια, η οδός και η ζωή πηγάζουν όλα από το Θεό. Πηγάζουν όλα από τις εκφράσεις του ενσαρκωμένου Χριστού πέραν του Χριστού. Για κανέναν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Και πολύ λίγοι άνθρωποι το κατανοούν αυτό. Ο Θεός χρησιμοποιεί την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει την ενσάρκωση ως πρότυπο βάσει του οποίου αυτός δοκιμάζει τον άνθρωπο. Μόνο όσοι πληρούν αυτό το πρότυπο στην πίστη τους αποκτούν τον έπαινο του Θεού. Όλοι όσοι δέχονται την ενσάρκωση του Θεού και υπακούν σε αυτήν, είναι οι νικητές που αρπάζονται ενώπιον του Θεού για να τελειωθούν. Όσοι δεν μπορούν να δεχτούν τον Χριστό και να υπακούσουν σε αυτόν, θα σταλούν να υπομείνουν τα βάσανα των συμφορών. Γιατί δεν αναγνωρίζουν την ενσάρκωση του Θεού και είναι σαν τι μωρέ παρθένε. Όπω όταν ήλθε ο κύριο Ιησούς, ανέβασε όλου του λάτρε τη αλήθεια και όσου δέχτηκαν το λόγο του και τον ακολούθησαν πραγματικά πάνω στο βουνό, διδάσκοντά του προσωπικά χωρίς να δίνει την παραμικρή προσοχή σε εκείνους από τον κόσμο της θρησκείας και σε εκείνους που πίστευαν αποκλειστικά για προσωπικό του όφελος. Γιατί εκείνοι πίστευαν μόνο στον αόριστο Θεό πάνω στον ουρανό και δεν δέχτηκαν την ενσάρκωση του Θεού. Υπήρξαν τυφλοί και δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το Θεό. Επομένω, μόνο όσοι δέχονται τον ενσαρκωμένο Χριστό και τον υπακούν, θα επενεθούν από το Θεό και θα τελειωθούν από εκείνον. Mm, ναι, 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 ναι. Για ποιο λόγο μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια η οδός και η ζωή. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το Λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Εντάξει. 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 Ας διαβάσουμε το Λόγο του Παντοδύναμου Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε εξασφαλίζεται εύκολα από όλους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται αποκλειστικά από το Θεό, που σημαίνει ότι μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει την ουσία της ζωής. Δεν υφίσταται ζωή χωρίς τον ίδιο το Θεό. Και έτσι, μόνο ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και η ατέρμονη, ανεξάντλητη πηγή του νερού της ζωής. Από όταν εκείνο δημιούργησε τον κόσμο, ο Θεός έχει κάνει πολλή δουλειά σε σχέση με τη ζωτικότητα της ζωής. Έχει κάνει πολλή δουλειά που δίνει ζωή στον άνθρωπο και έχει πληρώσει ακριβά για να αποκτήσει ζωή ο άνθρωπος διότι ο ίδιος ο Θεός είναι η αιώνια ζωή και ο ίδιος ο Θεός αποτελεί την οδό μέσα από την οποία μπορεί να αναστηθεί ο άνθρωπος και ότι μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής. Επειδή η ζωή του Θεού είναι αμετάβλητη, γι' αυτό είναι και αιώνια. Επειδή η μόνη οδός της ζωής είναι ο Θεός, μόνο ο ίδιος ο Θεός είναι η οδός για την αιώνια ζωή σίγουρα. Στη ζωή Από το λόγο του παντοδύναμου Θεού βλέπουμε ότι η αλήθεια, η οδό και η ζωή πηγάζουν όλα του από το Θεό. Μόνο ο Θεό ο ίδιο κατέχει την οδό τη ζωή. Η βίβλο λέει. Εν αρχή είτο ο Λόγος, και ο Λόγος είτο παρά το Θεό, και Θεός είτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι ο Θεός, ο λόγο είναι ο λόγο του Θεού. Ο λόγο είναι η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Ναι, ναι. Η ενσάρκωση του λόγου αναφέρεται στην υλοποίηση του πνεύματο του Θεού σε σάρκα. Ναι, ναι. Με άλλα λόγια, η αλήθεια, η οδός και η ζωή έχουν όλα ενσαρκωθεί. Ναι, ναι. Όπω λέει και ο παντοδύναμος Θεό, ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί και ότι το πνεύμα τη αλήθεια έχει ενσαρκωθεί. Ότι όλη η αλήθεια η ζωή και η οδός έχουν εισχωρήσει στη σάρκα και το πνεύμα έχει καταφτάσει όντως στη γη και εν σαρκή. Και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού αποτελούν μαρτυρία του γεγονότος ότι αυτό είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτό πρόσφερε στους ανθρώπους μια βαθιά αποκάλυψη. Τους έδειξε ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ο λόγος και το έργο του Χριστού αυτό που έχει και είναι αυτός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτή είναι η ουσία του Χριστού. Όταν ο Χριστό εκφράζει το λόγο του Θεού, το κάνει ω ο ίδιο ο Θεό, ο οποίο εκτελεί το έργο του Θεού, κλείνοντα την προηγούμενη εποχή και ξεκινώντα μια νέα, εκτελώντα το έργο μια ολόκληρη εποχή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο λόγο του Θεού, τον οποίο εκφράζει ο Χριστό, αποτελεί το σύνολο του λόγου του σε ένα από τα στάδια του έργου. Είναι πραγματικά η έκφραση τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεό, το μυστήριο του σχεδίου διαχείριση του Θεού και οι απαιτήσει και η πρόθεση του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο λόγο του στο σύνολό του είναι η αλήθεια, που όχι μόνο απαρτίζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και δίνει ζωή στον άνθρωπο. Όπω όταν ήρθε ο κύριο Ιησούς, εξέφρασε όλη την αλήθεια που χρειαζόταν ο άνθρωπο στην εποχή τη χάριτο, επιτρέποντά του να εξομολογηθεί και να επιστρέψει στο Θεό, κάνοντά τον ικανό να προσεύχεται σε εκείνον. Και να έρχεται ενώπιον του Θεού για να απολαύσει τη χάρη του και να δει τη συμπόνια και την αγάπη του. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με το έργο τη λύτρωση. Το έργο του κυρίου Ιησού επέτρεψε τη συγχώρεση των αμαρτιών του ανθρώπου, λυτρώνοντά του από την αμαρτία. Ο κύριο Ιησού πραγματοποίησε ένα στάδιο του έργου τη λύτρωση, ξεκινώντα την εποχή τη χάριτο και κλείνοντα την εποχή του νόμου. Ο ενσαρκωμένο παντοδύναμο Θεό των Εσχάτων Ημερών έχει έλθει. Έχει εκφράσει όλε τι αλήθειε που σώζουν την ανθρωπότητα. Και έχει εκτελέσει το έργο τη κρίσεω ξεκινώντα από τον οίκο του Θεού, επιτρέποντα τον άνθρωπο να δει τη δίκαιη διάθεση, την παντοδυναμία και τη σοφία του, εξαχνίζοντα και αλλάζοντα τη διάθεση τη ζωή του ανθρώπου, ώστε να σέβεται το Θεό, αποσπώντα έτσι τον εαυτό του από την επιρροή του Σατανά, για να επιστρέψει ενώπιον του Θεού και να κερδιθεί από εκείνον. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού εισάγει την εποχή της Βασιλείας και κλείνει την εποχή της Χάριτος. Αυτό μας δείχνει ότι όλα όσα λέει, κάνει, εκφράζει και εκδηλώνει ο Χριστός αποτελούν όλη την αλήθεια. Mm -hmm. Μόνο ο Χριστό μπορεί να στρέψει τον άνθρωπο προ τη σωστή οδό και να του προμηθεύσει παροχή ζωή και σωτηρία. Κανένα άνθρωπο δεν κατέχει και δεν μπορεί να εκφράσει αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Ο Χριστό είναι η πηγή ζωή για τον άνθρωπο. Αυτό είναι η εμφάνιση του Θεού. Αυτό mm -hmm. είναι η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Ναι. Αυτό είναι η μοναδική λύτρωση και σωτηρία του ανθρώπου. Mm. Πέρα από το Χριστό, κανεί άνθρωπος δεν κατέχει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. 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 Είναι κάτι πρακτικό, αλήθεια. Ο λόγος του παντοδύναμου Θεού χαρακτηρίζεται από εξουσία. Ομιλεί με γεγονότα. Ναι. 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 Με πρακτικά ναι. πράγματα. Δόξα το Θεό. Η ενσάρκωση του Θεού... Μας έχει φέρει όλη την αλήθεια που μας χρειάζεται. Ναι. 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 Ο Κύριος Ιησούς μας παραχώρησε την αλήθεια που έπρεπε κατά την εποχή της Χάριτος, ναι. επιτρέποντάς ναι. μας να απολαύσουμε τη χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Ναι. 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 Ο παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει παραχωρήσει στον άνθρωπο τις αλήθειες που πρέπει για να πετύχει τη σωτηρία τη mm, της εποχής της βασιλείας, ναι, ναι. επιτρέποντας σε εκείνους που αγαπούν την αλήθεια να κερδίσουν τη σωτηρία του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, mm -hmm. έτσι ώστε να μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών και να έχουν αιώνια ζωή. Ναι. Αυτό πραγματικά αποδεικνύει ναι. ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ναι, 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 ναι. Ο Χριστός είναι ο Θεός ο σωτήρας, ο αληθινός Θεός της σωτηρίας του ανθρώπου. Ναι, δόξα ναι, δόξα δόξα το Θεό. Ο Χριστός εκφράζει όλη την αλήθεια, την οδό και τη ζωή που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος. Ναι. Κανείς ναι. δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, όποιος απορρίπτει τον Χριστό ή Τον αντιστέκεται, το κάνει με δικό του κίνδυνο. Ναι. 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 Όταν ήλθε ο Κύριος Ιησούς, μαρτύρησε ότι είναι η το αντιστεκεται το κανει με δικο του κινδυνο ναι οταν ηλθε ο κυριος ιησους μαρτυρησε οτι ειναι η αλήθεια και η ζωή. Ναι. Ναι. Αυτό όλοι μας το βρίσκουμε πρακτικό και αληθινό. Ναι. Ναι. Όταν ακούμε τον Χριστό των έσκατων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό να μαρτυρεί ότι είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, mm -hmm. είναι σαν να ακούμε μια πολύ οικία και φιλική φωνή να μας μιλάει. Δόξα, δόξα. Δόξα. Σαν να έχει ξεπηδήσει από την ίδια πηγή, όπως και αυτή του Κυρίου Ιησού. Ναι. Όσο περισσότερο ακούμε, τόσο σαφέστερο μας γίνεται. Ναι. 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 Αυτή η φωνή είναι τόσο οικία και φιλική για εμάς, όσο η φωνή του Κυρίου Ιησού. Ναι. Ο παντοδύναμο Θεό είναι ο κύριο Ιησούς που ξαναεσαρκώνεται. Είναι. Αυτό είναι η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Ναι, Αυτός ναι. ναι, Ο Χριστό είναι η ενσάρκωση του Θεού. Άρα έχει θεϊκή υπόσταση. Ενώ οι προφήτες και οι Απόστολοι δεν αποτελούν ενσάρκωση του Θεού, διαθέτουν μόνο ανθρώπινη υπόσταση. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε τους προφήτες και τους Αποστόλους στο ίδιο επίπεδο με τον Χριστό. Έτσι. Ναι. Ναι. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι η προσωποποίηση της αλήθειας και η πηγή του λόγου του Θεού. Άρα μπορεί να εκφράζει την αλήθεια άμεσα ώστε να προμηθεύει τον άνθρωπο με ζωή. Ενώ οι προφήτε και οι Απόστολοι μπορούν μόνο να μεταδίδουν το λόγο του Θεού ή με τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματο να εκφέρουν λόγια που συμφωνούν με την αλήθεια. Η ουσία του όμω είναι ανθρώπινη. Αυτή δεν είναι ο ενεσαρκωμένο Θεό. Επομένω, είναι βέβαιο ότι δεν κατέχουν την αλήθεια και δεν μπορούν να εκφράσουν την αλήθεια. Είναι εκείνη που χρησιμοποιεί ο Θεό για να εφοδιάσει και να καθοδηγήσει τους του εκλεκτού του εκπληρώνουν τα ανθρώπινα καθήκοντά τους. Δεν έχουν τα προσόντα να εκφέρουν άμεσα τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Ας διαβάσουμε κάποια άλλα αποσπάσματα από τον λόγο είναι του παντοδύναμου ναι. Θεού. Ας Αδελφέ ναι. Γουάνγκ, θα ναι. διαβάσω εγώ αυτή τη φορά. Εντάξει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να εκφέρεται όπως ο λόγος του ανθρώπου. Πόσο μάλλον ο λόγος του ανθρώπου να εκφέρεται όπως ο λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό δεν είναι ενσάρκωση του Θεού, και η ενσάρκωση του Θεού δεν είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό. Mm. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Mm -hmm. Τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού αποτελούν την απαρχή μιας νέας εποχής, καθοδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα, αποκαλύπτουν μυστήρια και δείχνουν στον άνθρωπο την κατεύθυνση προς μια νέα εποχή. Η διαφώτιση που αποκτά ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια απλή άσκηση ή γνώση. Mm. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα προς μια νέα εποχή ή να αποκαλύψει το μυστήριο του ίδιου του Θεού. Ο Θεός εν τέλει είναι Θεός, ενώ ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ο Θεός έχει την ουσία του Θεού, ενώ ο άνθρωπος έχει την ουσία του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος θεωρεί τα λόγια του Θεού ως μια απλή διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και εκλαμβάνει τα λόγια των Αποστόλων και των Προφητών ως λόγια που είπε ο ίδιος ο Θεός, τότε ο άνθρωπος κάνει λάθος. Πήγαινε στη σελίδα 1317. Εντάξει, ο παντοδύναμος Θεός λέει. Αυτό σημαίνει ότι η συναναστροφή του ανθρώπου διαφέρει από τον Λόγο του Θεού. Οι συναναστροφές των ανθρώπων εκφράζουν την ατομική τους θεώρηση και εμπειρία, εκφράζοντας αυτό που βλέπουν και βιώνουν στο θεμέλιο του έργου του Θεού. Η ευθύνη τους είναι να μάθουν μετά το έργο ή τον Λόγο του Θεού τι πρέπει να πράξουν ή πού να εισέλθουν και στη συνέχεια να το παραδώσουν στους οπαδούς. Αυτό που εκφράζει ο Θεός είναι αυτό που ο ίδιος ο Θεός είναι. Και αυτό είναι πέρα από το τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος, δηλαδή πέρα από την ίδια την ανθρώπινη σκέψη. Εκφράζει το έργο του της καθοδήγησης όλης της ανθρωπότητας. Και αυτό δεν σχετίζεται με τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά ασχολείται με τη δική του διαχείριση. Ο άνθρωπος εκφράζει την εμπειρία του ενώ ο Θεός εκφράζει το «Είναι» Του. Αυτό το «Είναι» είναι η έμφυτη Του διάθεση και είναι πέρα από όσα ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει. Η εμπειρία του ανθρώπου είναι η θεώρηση και η γνώση Του που αποκτήθηκαν με βάση την έκφραση του Θεού ως προς το «Είναι» Του. Αυτή η θεώρηση και η γνώση ονομάζονται ανθρώπινη υπόσταση. Εκφράζονται με βάση την έμφυτη διάθεση του ανθρώπου και το πραγματικό του επίπεδο. Ως εκ τούτου ονομάζονται επίσης ανθρώπινη υπόσταση. Mm, Πάρε ναι, ως παράδειγμα ναι, ναι. τον Πέτρο και τον Παύλο. Δεν είχαν τις προσωπικές τους εμπειρίες πριν πορευτούν το μονοπάτι που εγγενίασε ο Ιησούς, μόνο όταν ο Ιησούς εγγενίασε το μονοπάτι, βίωσαν τα λόγια του Ιησού και το μονοπάτι Του. Εξ αυτού απέκτησαν πολλές εμπειρίες και έγραψαν τις επιστολές. Mm. Ο λόγο του παντοδύναμου Θεού αποσαφηνίζει τη διαφορά μεταξύ τη ομιλία και τη υπόσταση των ανθρώπων που χρησιμοποιεί και εκείνη του ίδιου του Χριστού. Mm. Ο Χριστό είναι η άμεση έκφραση του Αγίου Πνεύματο. Άρα όλα όσα εκφράζει ο Χριστό αποτελούν το λόγο του Θεού και είναι αλήθεια. Οι Απόστολοι και οι Δίμονε τη Εκκλησία, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των επιστολών, των ομιλιών ή των γραπτών του, αντανακλούν προσωπικέ εμπειρίε και το πώ κατανοούν το λόγο του Θεού. Πολλά από όσα λένε συμφωνούν με την αλήθεια, αλλά δεν ονομάζονται λόγο του Θεού. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των γραπτών και των αληθιών που εκφράζει ο Χριστό. Mm. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά που λένε συμφωνούν με την αλήθεια, επειδή έχουν λάβει διαφώτιση και φώτιση του Αγίου Πνεύματο και έχουν κατανόηση του λόγου mm. του Θεού. Mm. Χωρί την έκφραση τη αλήθεια από τον Χριστό, οι Απόστολοι και οι Δίμονε τη Εκκλησία δεν θα είχαν κατανόηση του λόγου του Θεού. Mm. Που σημαίνει πω ο λόγο. Και το έργο του Χριστού χρησιμεύουν ω το θεμέλιο στο οποίο οικοδομείται το έργο του. Μόνο όταν ο Χριστό εξέφρασε την αλήθεια, απέκτησαν πείρα και κατανόηση για αυτήν. Επομένω, μέσα στο πλαίσιο του έργου του Θεού, μόνο ο Χριστό μπορεί να εκφράζει το λόγο του Θεού. Τα λόγια εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεό αντικατοπτρίζουν τη δική του κατανόηση. Συνιστούν μαρτυρίε και εξάπλωση του λόγου που έχει εκφράσει ο Χριστό. Η γνώση για την οποία συζητούν δεν μπορεί να υπερβεί την έκταση του λόγου του Χριστού. Και τίποτα πόσα λένε δεν μπορεί να επιτύχει το βάθο του νοήματο του λόγου του. Ανεξάρτητα από το πόσο συμπίπτει ο λόγο του με την αλήθεια, δεν θα επιτύχει την ουσία τη αλήθεια του λόγου του Θεού. Έτσι έχουν τα πράγματα. Mm. <σχει> <σχει> ναι, η αλήθεια την οποία εκφράζει ο Χριστό είναι ανεξάντλητη. Είναι η αιώνια κρίνη ζώντο ύδατο για τον άνθρωπο. Παρόλο που οι προφήτες λαμβάνουν οδηγίε από το Θεό και μεταδίδουν τον λόγο του. Ο λόγο του Θεού που μεταδίδουν διαφέρει πολύ από το λόγο που εκφράζει ο Θεό το έργο του. Οι προφήτες δεν μπορούν να εκτελέσουν το έργο του Θεού παρά μόνο να μεταδίδουν το λόγο του υπό ειδικέ συνθήκε. Εκφράζουν προειδοποιήσει προ τον εκλεκτό λαό του Θεού συγκεκριμένων συνθήκων ή περιστατικών. Επικοινωνούν με προτροπέ, παρηγοριά και προφητείες για να καθοδηγήσουν το λαό του Ισραήλ. Οι προφήτε ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησε ο Θεό την εποχή του νόμου, καθώ εκείνο ανήψωσε σε διαφορετικέ εποχέ. Μπόρεσαν να μεταδώσουν το λόγο του Θεού ακολουθώντα τι οδηγίε του Ιεχοβά Θεού. Βοηθούσαν το Θεό να ολοκληρώσει ορισμένε δευτερεύουσε εργασίε. Εκπλήρωναν τα ανθρώπινα καθήκοντά του. Mm -hmm. Χωρί την καθοδήγηση του Θεού, θα έχαναν το ρόλο του να μεταδώσουν το λόγο του Θεού. Αυτό αποδεικνύει ότι οι προφήτες δεν διαθέτουν την αλήθεια, την οδό τη ζωή. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Mm -hmm. Όταν ο Θεός εκτελεί το έργο του ξεκινήματο μιας εποχής, όλο το έργο γίνεται άμεσα από την ενσάρκωση του Θεού. Εκφράζει το θέλημά του για την ανθρωπότητα και για το έργο του που πρέπει να γίνει. Mm -hmm. Mm -hmm. Και αυτό σημαίνει ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να εκφράζει άμεσα το λόγο του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να εκπληρώσει το έργο με τίτλο Ο Λόγος ενσαρκώνεται. Οι αποστολέ των προφητών δεν αντιπροσωπεύουν το έργο του Θεού για το ξεκίνημα μια εποχή. Χωρίς αμφιβολία. Ανεξάρτητα από τις επιστολές ή τους τόμους που έγραψαν οι Απόστολοι και οι δίμονες της Εκκλησίας, αυτά που εξέφρασαν ισοδυναμούν με τη δική τους πείρα και κατανόηση. Είναι η ατομική τους μαρτυρία. Mm -hmm. Δεν μπορούν να συγκριθούν με την έκφραση του Λόγου του Θεού από το Χριστό. Mm -hmm. Ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός, οι Απόστολοι ή οι δίμονες της Εκκλησίας, Κανεί από αυτού δεν θεωρείται η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Mm. Εκείνοι δεν θα τολμούσαν ποτέ να πούν ότι αυτή είναι η αλήθεια, η οδό και η ζωή. Mm -hmm. Και δεν θα τολμούσαν να πούν ότι τα λόγια του ήταν ο λόγο του Θεού, ούτε η αλήθεια. Mm -hmm. Μπορούμε να δούμε ότι είτε μιλάμε για του Αποστόλου είτε για οι Δήμονε, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια εργάζονται, υπάρχει ένα όριο σε αυτά που μπορούν να κάνουν. Mm -hmm. Δεν μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα ή να την οδηγήσουν στην τελείωση. Mm -hmm. Μόνο ο Χριστό μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει στην τελείωση. Ναι. Επομένως, μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Οι Απόστολοι και οι δίμονες της εκκλησίας δεν είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ναι, αλήθεια ναι. Αλήθεια, δίκαιο σωστά. Ναι, ασφαλώς. Δόξα Του Θεού. τι πρακτική κοινωνία. Πώς να κρίνουμε ποιος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, βασιζόμενοι στο αν αυτά που λέει συμφωνούν με την αλήθεια. Το κλειδί είναι κατά πόσο αυτό είναι ενσάρκωση του Θεού, mm -hmm. κατά πόσο αυτό είναι η πηγή και έκφραση τη αλήθεια, τη οδού και τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι.